καλημερίσω και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον Χάρη Μαμουλάκη, έτσι για να ακούσουμε τις δικές του τις εκτιμήσεις βάσει των όσων έχουν υποθεί μέχρι στιγμής. Δεν μένω στα προεκλογικά, μένω στα μετεκλογικά. Μένω στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε αυτά τα οποία έθεσε ως προτεραιότητες ο Πρωθυπουργός, όπως επίσης και σε αυτά τα πρώτα τα οποία σχεδιάζονται με τον Υπουργό Οικονομικών. Πώς τα εκτιμάτε και πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Μαμουλάκη? Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δουργεράκη, καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Καταρχάς, ένα πρώτο θεωρώ ότι είναι πολυμελές, το λέω με τάκτ, το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το πολυπληθέστερο Υπουργικό Συμβούλιο από το 1974 μέχρι σήμερα. Δεν χρειάζεται να το πείτε εσείς. Πριν από λίγο ο Λεχουρίτης, ο Γιώργος από το ΙΝΚΑ, είπε: είναι δυνατόν να έχεις 63-64 μέλη τα οποία θα συνοδεύονται από τόσους, για λόγους εργασίας, έτσι, ανάγκες, από τόσους μετακλητούς και να τους πληρώνεις με λεφτά του ελληνικού λαού αντί να δίνεις τα λεφτά του ελληνικού λαού στο να γίνονται διάφορα που θα ωφελήσουν και θα βοηθήσουν το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων? Οπότε, έτσι, μετακλητή, αποσπασμένη, αυτοκίνητα. Μιλάμε ότι οι ανελαστικές δαπάνες που σωρεύονται, δημιουργούνται κάθε χρόνο για το κράτος, επιπρόσθετα λόγω των 63 αυτών υπουργών και υφυπουργών, είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν, να συμφωνήσω με τον κύριο Ευχαρίτη, θα μπορούσαν κάλλιστα να διατεθούν, να διανεμηθούν στους πολίτες που πραγματικά έχουν τεράστιες ανάγκες και βλέπετε πόσο οι κοινωνικές και οι οικονομικές ανισότητες κάθε μέρα που περνά οξύνονται. Και γι' αυτό ένα σχόλιο, αν θέλετε. Νομίζω ότι αυτή η όξυνση των ανισοτήτων ήταν και μια από τις βασικές αιτίες για αυτό που ζήσαμε στο Κοινοβούλιο την Κυριακή που μας πέρασε. Δηλαδή την είσοδο αυτού του φασιστικού μορφώματος που λέγεται Σπαρτιάτες και των υπολείπων κομμάτων που το φανταμεταλλιστικό αυτό, το Νίκη κλπ. Ήταν από τις βασικές αιτίες η όξυνση, η οικονομική ανέχεια των πολιτών σε μεγάλο βαθμό που οδήγησε πολλούς, δυστυχώς, συμπολίτες μας να στηρίξουν τέτοιου είδους μορφώματα. Λέτε λοιπόν ότι μάλλον επιδεινώνεται η καθημερινότητα. Αυτό εκτιμάτε βάσει των όσων έχετε ακούσει μέχρι στιγμής? Αυτή είναι η εκτίμησή σας, ότι δεν θα υπάρξει μια καλυτέρευση? Κοιτάξτε, ελπίζουμε στην καλυτέρευση. Αυτός ο σκοπός άλλωστε και της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να παρεμβαίνει, να ελέγχει και να δημιουργεί τις συνθήκες για την βελτίωση των συνθήκων, αλλά κάνοντας μια σκληρή και αυστηρή κριτική, αν θέλετε, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως τα δείγματα γραφής και τα μαθηματικά, τα οποία είναι πάντοτε πεισματάρικα, δείχνουν κάτι άλλο. Βλέπετε ότι ήδη στην Αμερική μπαίνουμε σε μια περίοδο ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι στην Ευρώπη το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί αυτό. Έχουμε μια χώρα που έχει γονατίσει δημοσιονομικά επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι αυξήθηκαν κατά 47 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο χρέος. Δηλαδή έχει ανέβει πάνω από το όριο των 400 δισεκατομμυρίων. Και βέβαια το ιδιωτικό χρέος, το εμπορικό έλλειμμα, το ισοζύγιο εισαγών εξαγών, όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι έχουμε μπει σε μια δύσκολη, σε μια περιδίνηση, θα έλεγα, σε δημοσιονομικό επίπεδο. Και μια Ευρώπη η οποία επιτακτικά επαναφέρει το σύμφωνο σταθερότητος, δηλαδή δημοσιονομικούς αυστηρούς κανόνες. Αν είσαι πραγματιστής και ρεαλιστής, δεν μπορείς παρά να δεις αυτό που έρχεται, που είναι ιδιαίτερα δυσμενές. Φανταστείτε ότι η χώρα μας, ένα σχόλιο πολύ σύντομο, φανταστείτε ότι η χώρα μας είχε την ευλογία, και το λέω εννοώ αυτό, το 2019, λίγο πριν την κρίση της πανδημίας, να έχει τακτοποιημένα τα δημοσιονομικά της, ρυθμισμένο το χρέος μέχρι το 30, εκτός μνημονίων, που το ξεχνάμε αυτό, και βέβαια ένα τεράστιο μαξιλάρι που πάνω σε αυτό πάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και καλώς έκανε. Ένα μαξιλάρι όμως το οποίο το διέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η μοναδική κυβέρνηση που παρέλαβε ελάχιστα και έδωσε πάρα πολλά. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο και αψινιστά για μας πολιτική περιουσία. Δημοσιονομικός έλεγχος από το 2024, έλεγχος πρωτογενής, αυστηρός έλεγχος στα πρωτογενή πλεονάσματα, έτσι όπως ακούγεται, δείχνει να είναι λίγο πιο δύσκολο για όλους εμάς, κύριε Μαμουλάκη. Πολύ σωστά. Αυτό καταδεικνύουν τα στοιχεία και οι πληροφορίες και οι προσλαμβάνωσες που όλοι έχουμε. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί και μας, αν θέλετε, μας δημιουργεί μια αίσθηση άμεσης παρέμβασης όπου χρειαστεί, διότι θεωρούμε ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, περιμένουμε να δούμε και το περίφημο οικονομικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει στην νέα Βουλή πλέον ο κ. Μητσοτάκης, που το έχει εξαγγείλει ήδη. Απλά θέλουμε να δούμε τις διατάξεις και τα άρθρα τα οποία θα έχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη φιλοσοφία που θα κουβαλά, για να δούμε και τα πρώτα βήματα γραφής της νέας κυβέρνησης. Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, με πραγματική αντιπολίτευση από εσάς,
Διότι και προεκλογικά θυμάστε ότι ήταν κουβέντες οι οποίες είχαν έτσι μια ιδιαίτερη δυναμική, ότι θα περίμεναν από το ΣΥΡΙΖΑ μια πραγματική αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να δείτε, και μέσα από την εκπομπή σας όλα αυτά τα 4 χρόνια νομίζω ότι δείξαμε στην πράξη ότι πολλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών για μας είναι προμετωπίδα, είναι πολιτικό πρόταγμα. Κατηγορούμαστε ή πέρασε το αφήγημα αυτό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν έκανε σοβαρή, ισχυρή, καλή αντιπολίτευση. Νομίζω το πρόβλημα έγκυται κάπου αλλού. Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες, απίστευτες ώρες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να δίνουμε μάχες για τις μεταμεσονύκτες τοπολογίες που κατέθεσαν οι κυβερνητικοί. Όμως αυτό το οποίο είναι ένα πολιτικό θέμα που επιτέλους πρέπει να συζητηθεί, γιατί η χώρα μας οδηγείται σε μια βίαιη ορμπανοποίηση, είναι ότι αυτό που συμβαίνει με την ενημέρωση και το μηδιακό πλαίσιο στη χώρα δεν έχει προηγούμενο. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στα περιφερειακά μέσα που πολύ καλά λειτουργούν και έχουν σωστό ρόλο. Αλλά δεν μπορεί να προχωράει κάτι. Είμαστε 6-0, κυρία Δουλγεράκη, στα κεντρικά ραδιοτηλεοπτικά εθνικής εμβέλειας μέσα συχνοτήτων. Είμαστε 9-1 στα κορυφαία δημοσιογραφικά site. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει καταφέρει να εξαγοράσει εντός εισαγωγικών μέσω των χορηγήσεων όλα τα μεγάλα μηδιακά μαγαζιά, αν μου επιτρέπετε όρος. Με αποτέλεσμα να μην φτάνει στον πολίτη, να μην φτάνει εν τέλει στον πολίτη, να μην επικοινωνείται μέχρι τέλους το μήνυμα που εμείς εκπέμπαμε. Αυτό ήταν καθοριστική σημασία. Διότι όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει κάτι και δεν έχει το μέσο να το φέρεις μέχρι τα αυτιά ή τα μάτια του πολίτη, τότε υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Ναι, αλλά κύριε Μαμουλάκη, νομίζω ότι κριθήκατε για την πολιτική σας, εκείνη που ασκήθηκε και εκείνη που δεν ασκήθηκε, και όχι γιατί αυτή την ώρα μέσω των μέσων ενημέρωσης εσείς νιώθσατε ότι ξέρετε παραγωνιστήκατε ή είσαστε θυγμένοι. Η πολιτική σας ήταν εκείνη η οποία κρίθηκε, επικρίθηκε από τους πολίτες. Ναι, ή η ανυπαρξία πολιτικής, όπως είπαν πολλοί πολίτες, και εδώ είναι το αναλυθές. Δηλαδή, δεν φτάνει, ζήσαμε σε μια εποχή, ζήσαμε στιγμές απείρου κάλους. Γι' αυτό και η χώρα μας είναι στη θέση 107 παγκοσμίως στην ενημέρωση. Πιστεύετε, μισό λεπτό. Ναι, πιστεύετε ότι σας κόστησε αυτό το τελευταίο, το οποίο είχε γίνει το τελευταίο διάστημα, αποχωρώ από κάθε με νομοσχέδιο, από κάθε ψήφιση στη Βουλή, αντί να κάτσω εκεί να το παλέψω, να μιλήσω για να μπορέσω να περάσω τη δική μου την πολιτική. Η ρηξικέλευτη αυτή προσέγγιση, την οποία προχωρήσαμε, η οποία βέβαια είχε ως εφαλτήριο το αδιανόητο σκάνδαλο υποκλοπών, ένα πράγμα το οποίο προκάλεσε σοκ στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, ένα ζήτημα το οποίο εδώ και 9 μήνες ακόμα δεν έχουμε δει, όχι φως δεν έχει διαχυθεί άπλετο, απόλυτο σιωπητήριο. Θα θυμίσω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατεύματος, των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικούς, το μισό πολιτικό σύστημα και δημοσιογράφους συναδέλφους σας που παρακολουθούσαν το οικονομικό έγκλημα και πολλά άλλα. Και θεωρήσαμε ότι ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για να αναδείξουμε το ζήτημα αυτό, εφόσον δεν μπορούσαμε λόγω της υπεροπλίας του κ. Μητσοτάκη μηδιακά να το περάσουμε διαφορετικά. Όμως τελικά, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρία Δουλγεράκη, απεδείχθη ότι ήταν λάθος. Υπό ποια έννοια? Ότι δώσαμε ένα σήμα στην κοινωνία, υποτίθεται μια κοινοβουλευτής αδιαφορίας που δεν ισχύει, αλλά αυτό πέρασε, κατάφερε μέσα από το πρίσμα, το ισχυρό που διαθέτει η κυβέρνηση, μηδιακό πρίσμα, να περάσει αυτό το μήνυμα. Να μην συζητάμε δηλαδή για τις υποκλοπές, που είναι αδιανόητο σκάνδαλο, το μεγαλύτερο σκάνδαλο κατά την άποψή μου από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Πραγματικά το εννοώ, εν πλήρη γνώση των λεγόμενων μου. Και παρόλα αυτά, αντί να συζητάμε γι' αυτό, συζητήσαμε για την αδιαφορία, υποτίθεται, του ΣΥΡΙΖΑ που δεν συμμετείχε. Όμως εκ του αποτελέσματος, οφείλω να πω ότι αυτό μάλλον ήταν μια λάθος προσέγγιση. Αλλά το ημολέθαντο στο δωμάτιο είναι αυτό που ακόμα και τώρα. Τώρα συζητάμε μαζί στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν παρακολουθούμε. Δεν έχει απαντηθεί αυτό. Προσέξτε, είναι υπεανόητο. Μπορεί να ζούμε σε μια εποχή ψηφιακού καλπασμού στην τεχνολογία κλπ. Αλλά παραμένει. Είναι δυνατόν να παρακολουθούνται ακόμα οι ζωές των άλλων? Ούτως ή άλλως, μεταξύ μας δεν τα λέμε αυτή την ώρα. Η επόμενη μέρα για εσάς ποια είναι? Σήμερα συνεδριάζει το εκτελεστικό γραφείο. Σωστά. Νομίζω ότι πλέον έχουμε κινήσει τη διαδικασία στάχιστα. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση σε μία ώρα ακριβώς, μία ώρα και 10 λεπτά από τώρα. Η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου στην Κουμουνδούρου, αμέσως μετά πολιτική γραμματεία, ενδεχομένως και αύριο, και ίσως και κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι ο δικός χάρτης που διαμορφώνεται καταδεικνύει ότι πάμε σε τάχιστες αλλαγές. Κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνουν εκ βάθρων, ώστε να μπορέσουμε γρήγορα να ανασυνταχθούμε, να αναταχθούμε και να είμαστε χρήσιμοι στην ελληνική κοινωνία από τον πολύ σοβαρό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μας έχει αναθέσει.
Μάλιστα. Οπότε θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα για να δούμε ποιες είναι και οι δικές σας οι αποφάσεις ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ και πώς προχωράτε από εδώ και κάτω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Να είστε καλά.